Πάμε όμως να δούμε τώρα την επόμενη μέρα. Σε ευχαριστούμε, Ελπίδα. Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή Λέκα, τον Ευθύμιο Λέκα, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Είναι στη Λίμνη Κάρλα και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, καλημέρα κύριε καθηγητά. Είστε εκεί στο σημείο που γίνεται και η ταφή των νεκρών ψαριών, η υγειονομική ταφή, έτσι, γιατί αυτό αποφασίστηκε, αυτό είναι το πρωτόκολλο. Πάμε σε υγειονομική ταφή. Υπάρχει ένας διαχωρισμός. Υγειονομική ταφή από τη μία και κάψιμο σε κάποια άλλα ψάρια, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να μιλήσω με την ιδιότητά μου ως καθηγητό διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Ναι, ναι. Παρακολουθώ ως Θεσσαλός, κατά μείζωνα λόγο, παρακολουθώ την εξέλιξη του φαινομένου από την πρώτη στιγμή, από τον Ιαννό εδώ και 3 χρόνια. Και αποτυπώνουμε ουσιαστικά την εξέλιξη όλου αυτού του φαινομένου, όλης αυτής της καταστροφής, η οποία χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετικά μεγάλη συνθετότητα. Η κλιματική κρίση ουσιαστικά τεκμηριώνεται από τα δύο φαινόμενα, τον Ιαννό και τον Ντάνιελ, γιατί είναι δύο φαινόμενα χιλιετίας, τα οποία εκδηλώθηκαν μόλις σε 3 χρόνια μέσα. Mm-hmm. Υπάρχει μια συνθετότητα στις επιπτώσεις, όπως προαναφέρθηκε, μια συνθετότητα την οποία δεν έχουμε ουσιαστικά αποτιμήσει και δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η εξέλιξη του θεσσαλικού χώρου ουσιαστικά προέκυψε από μια διεργασία, γεωλογική διεργασία, γεωδυναμική διεργασία, στα τελευταία 18.000 χρόνια πρώτιστα, αλλά και τα τελευταία 500.000 χρόνια. Οπότε και διαμορφώθηκε ο Θεσσαλικός κάμπος στην Ανατολική Θεσσαλία και στην Δυτική Θεσσαλία. Συνεπώς, αυτό που παρακολουθούμε τώρα είναι ένα δευτερόλεπτο της εξέλιξης. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις διεργασίες οι οποίες είχαν γίνει τα τελευταία χιλιάδες χρόνια στο Θεσσαλικό χώρο. Έτσι λοιπόν. Ουσιαστικά, αν μου επιτρέπει η έκφραση, τώρα αυτοσχεδιάζουμε, γιατί βλέπουμε ορισμένα επεισόδια σε μία πλοκή πολύ σύνθετη και δεν την έχουμε αποτιμήσει ακόμα και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Και σε αυτό που λέτε, και είναι σημαντικό, κύριε καθηγητά, είναι σημαντικό ότι αυτές οι εικόνες που ζούμε τώρα και μας τελική ευθεία καθαρισμού, να δούμε και ποιες θα είναι και οι επιπτώσεις και τι πρέπει να γίνει, ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις, να στηριχθούν και οι επιχειρηματίες. Από την άλλη, βλέπουμε ότι αυτό έρχεται 1 χρόνο μετά. Δηλαδή, είχαμε πέρσι το Σεπτέμβριο, 12 μήνες μετά, έχουμε αυτό το σκηνικό με τα ψάρια. Πέρασαν 12 μήνες και έχουμε αυτό το σκηνικό. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλα σκηνικά τα οποία είναι πολύ πιο δυσάρεστα. Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με την Κάρλα. Mm-hmm. Η Κάρλα ήταν μια λίμνη της τάξης των 200.000 στρεμάτων. Την περιορίσαμε. Είδαμε ότι λειτουργεί ξανά πάλι στα 200.000 στρέμματα με βάση τις φυσικές διεργασίες. Τι επεμβάσεις θα κάνουμε, πώς θα τις κάνουμε? Η φύση δεν ορίζεται από εμάς. Η διεργασία της φύσης ορίζεται από αυτή την ίδια. Συνεπώς, πρέπει να δούμε τι ακριβώς επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν. Ανεξάρτητα, δεν μπαίνω στο θέμα των αποζημίωσεων κτλ., γιατί δεν είναι δικό μου θέμα. Ναι, ναι. Αλλά να δούμε ακριβώς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κύριε καθηγητά, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Στην ερημοποίηση. Και θέλω μια βοήθεια και στο κοντρόλ. Και μια βοήθεια στο κοντρόλ να γράψουν καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών κρίσεων. Με αυτή την ιδιότητα μιλάμε τώρα. Είστε πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Ναι, δεν έχουμε σεισμό. Πάμε λίγο. Κύριε Καριώτη, το επισήμανε και ο κύριος Λέκας. Σήμερα λέει θέλω να μιλήσω ως καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Εννοείται ότι είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Τι εννοώ? Κύριε καθηγητά, από εδώ και πέρα, ποιες μπορεί να είναι τώρα οι επιπτώσεις και τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να μην έχουμε αυτές τις επιπτώσεις? Οι επιπτώσεις θα είναι διαχρονικές σε όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος, δηλαδή στον αέρα, στο έδαφος, στο υπέδαφος, στα επιφανειακά νερά, στα υπόγεια νερά, στην υγεία και παντού. Δεν τις έχουμε αποτιμήσει ακόμα. Mm. Εκείνο το οποίο εγώ φοβάμαι περισσότερο είναι η τάση ερημοποίησης που θα υπάρχει στην περιοχή. Η τάση διαφυγής και μόλυνσης, υποβάθμισης της ποιότητας και της ποσότητας των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Η μόλυνση των εδαφών με όλα αυτά που παρασύρθηκαν τα αντικείμενα, τα οποία ουσιαστικά μολύνουν το έδαφος και το υπέδαφος. Και βέβαια πάμε τώρα στο βιοπεριβάλλον, που και εκεί είναι πολύ σημαντικές επιπτώσεις, όπως βλέπουμε με τα ψάρια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι τεράστια θέματα που μπαίνουν και συνήθως δεν έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, γιατί ούτε και εμείς ξέρουμε ακριβώς πού οδηγούμαστε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που ενταφιάζονται τα ψάρια. Είναι χώρος τέτοιος? Υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτό το χώρο?
Έχουν εξεταστεί τα 43 κριτήρια τα οποία θα πρέπει να τεκμηριώνουν την ασφάλεια ενός σχοιτά. Έχει εξεταστεί η μορφολογία, το έδαφος, η γεωλογική σχηματισμή. Καλά κάνετε, καλά κάνετε και θέτετε, όλα τα ερωτήματα. Ορίζοντας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που τίθεται. Πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε. Δυστυχώς όμως δεν περνάει στις τοπικές αρχές αυτή η πρόθεσή μας πολλές φορές. Θεωρώ ότι είναι τεράστια τα προβλήματα τα οποία τίθενται και τα οποία θα αντιμετωπίζουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα. Δεν είναι εύκολο. Πέρα από τις επιπτώσεις στην οικονομία, στον τουρισμό κτλ., αυτά δεν είναι δικά μας θέματα. Και μάλιστα, επειδή την έχουμε κάνει την κουβέντα αρκετές φορές, κύριε καθηγητά, για να πάμε σε λίγο και στα αντιπλημμυρικά και στην ανάταξη της περιοχής, θυμάστε μαζί τα λέγαμε πριν 6 μήνες, ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την ανάταξη, πέρα από άλλες καταστάσεις, γεφύρια, δρόμους, αλλά γενικότερα τουλάχιστον 5 χρόνια θα χρειαστούν. Και πριν πάμε στα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί αύριο θα. Είναι και όπως όλα δείχνουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ο Πρωθυπουργός ακριβώς γι' αυτό το λόγο για τα αντιπλημμυρικά και για την ανάταξη της περιοχής. Θα ήθελα ένα σχόλιο κλείνοντας, γιατί καλά κάνετε και περιγράφετε την μεγάλη εικόνα και σε σχέση και με τις τοπικές κοινωνίες εκεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση, το τι πρέπει να κάνουν ή τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν. Όπως είναι η κατάσταση τώρα, αν έχετε έτσι αυτή την εικόνα, όπως είναι η κατάσταση τώρα, που φαίνεται ότι είμαστε στην τελική ευθεία καθαρισμού, τις επιπτώσεις. Τις έχουν προλάβει, θα πάρουν μέτρα που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μέτρα τι εννοείται, μέτρα για το περιβάλλον. Για το περιβάλλον σε πρώτη φάση για το περιβάλλον, ακριβώς. Γιατί τώρα βλέπουμε τώρα που μιλάμε, είναι το δίχτυ, που είναι και από τις δύο πλευρές στον ποταμό, όπου έχουν περιορίσει τα ψάρια. Μιλάμε για πάνω από 100 τόνους ψάρια, τα βγάζουν έξω, μετά πάνε ή για ταφή είτε για κάψιμο. Οι επιπτώσεις μπορούν να προλάβουν, τι μέτρα πρέπει να πάρθουν? Κοιτάξτε, μπορούμε να προλάβουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και χρειάζονται επιστημονική τεκμηρίωση για την επίλυσή τους. Δεν πρέπει να πιεζόμαστε από το χρόνο μόνο, δηλαδή πρέπει να κάνουμε ενέργειες γιατί είναι σημαντικές και επίγουσες. Πρέπει πίσω από κάθε ενέργεια να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο μέλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα αντιπλημμυρικά. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Για πείτε μας λίγο τώρα, γιατί έχετε εικόνα γι' αυτό. Νομίζω έχει προδιαγραφεί το πλαίσιο των αντιπλημμυρικών έργων. Είναι σε γενικές γραμμές ένα θετικό πλαίσιο, το οποίο έχει βασικούς στόχους, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θα αρχίσουν να υλοποιούνται. Θεωρώ ότι είμαστε μέσα στη σωστή κατεύθυνση, παρά το γεγονός, σας το επαναλαμβάνω, ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε ένα στιγμιότυπο της εξέλιξης του θεσσαλικού χώρου, μέσα στην ιστορία χιλιάδων ετών. Θεωρώ ότι τα έργα όλα είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά οπωσδήποτε θέλουν πιο υπαρκή τεκμηρίωση και από εμάς, τους τεχνικούς και τους επιστήμονες, να δούμε την προβολή στο μέλλον. Εκεί είναι ο μεγάλος προβληματισμός ο δικός μας. Ο προβληματισμός είναι να δούμε, να βλέπουμε τα σενάρια τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν, έτσι ώστε να προλάβουμε νέες καταστάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Αναδείξαμε δύο θέματα, και τα αντιπλημμυρικά και πώς πηγαίνει η αποκατάσταση της περιοχής όταν χτυπήθηκε πέρσι τέτοια περίοδο από τον Ντάνιελ. Βέβαια, έχουμε τα απόνερα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, με τα ψάρια. Τόνους, πάνω από 100 τόνους νεκρών ψαριών. Γιατί αποστραγγίχθηκε η περιοχή, τα ψάρια προχώρησαν προς τα κάτω, το περιγράφω όσο μπορώ πιο απλά, και τελικά έχουμε νεκρά ψάρια ένα χρόνο μετά. Είναι αυτό που λέγατε, ότι δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε τις επιπτώσεις. Γιατί αν κάποιος το έλεγε αυτό, για παράδειγμα, κύριε καθηγητά, και εμείς ήδη να το λέγαμε πριν από 2 μήνες, πριν από 3 μήνες, μπορεί να μας κοιτάγανε τουλάχιστον παράξενα, να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, αλλά είδαμε το αποτέλεσμα. Και τρέχουμε γι' αυτό. Και από την άλλη, πάλι κρατάω και αυτό που είπατε, ότι με τα μέτρα, ότι μπορούν να πάρθουν μέτρα, μπορούν να υπάρξουν πρωτοβουλίες για να προλάβουμε και επιπτώσεις και στον υδροφόρο ορίζοντα και στο περιβάλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά και καλή δουλειά. Να είστε καλά.